Εράσμου, Μωρία Εγκόμιον. Σελίδε 67 έω 73. Εκδόσει Ιρεδανό, 1970. Και έπειτα, μα τι άλλο είναι η ζωή του ανθρώπου από μια κομμωδία όπου μπαίνει προστατευμένο πίσω από τη μάσκα και παίζει το ρόλο σου, ώσπου να σε βγάλει έξω από τη σκηνή ο χορηγό. Αυτό άλλωστε συχνά ζητάει από τον ίδιο ηθοποιό να παίξει πολύ διαφορετικού ρόλου ένας που φορούσε τη βασιλική πορφύρα, ξαναφαίνεται με κουρέλια δούλου. Ώστε όλα είναι πλαστά και βέβαια. Μα η κομμωδία της ζωής δεν παίζεται διαφορετικά. Ας φανταστούμε πως άξαφνα μας κατεβαίνει από τον ουρανό ένας σοφός και βαίνεται να φωνάζει. Τούτος εδώ που όλοι τον παίρνετε για Θεό και Κύριο δεν είναι καν άνθρωπος. Αφήνει να τον κυβερνούν οι αισθήσει του σαν πρέπει να είναι χειρότερος και από για να υπηρετεί αυθόρμητα τόσο πολλούς και συχαμερούς αφέντες. Και αυτός ο άλλος που κλαίει τον πεθαμένο πατέρα του θα έπρεπε να χαίρεται. Τώρα έπιασε ο νεκρός να ζει πραγματικά, αφού η επίγεια ζωή δεν είναι παρά θάνατος. Και τούτο εκεί που κορδώνεται για το αριστοκρατικό του σόι είναι ένας χωριάτης και ένας μπάσταρδος. Βρίσκεται μίλια πίσω από την αρετή μόνη πηγή της πραγματικής αριστοκρατίας. Έτσι θα μιλούσε αυτός ο σοφός για τον καθένα. Τι θα του έκαναν, σας ρωτάω, αν περνούσε στα μάτια όλου του κόσμου για θεότρελος. Πιστέψτε με, δεν έχει πιο κουτό πράγμα από τη φρόνημη κουβέντα που λέγεται όταν δεν είναι η ώρα της και δεν έχει πιο ζαβό από την ορθή κρίση που δίνεται ανάποδα. Τανάποδο ανάποδο κάνει δεν ξέρει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα Όποιος δεν υποτάσσεται στα έθιμα, όποιος δεν θυμάται τουλάχιστον αυτό το νόμο των συμποσιαστών, ή πιες ή φεύγα. Όποιος θα ήθελε τέλος, η κομμωδία να μην είναι κομμωδία. Αντίθετα, η ορθή κρίση ζητάει άνθρωπε θνητέ. Να μην είσαι πιο σοφός από τους ομοιούς σου, να πηγαίνεις σύμφωνα με τη γνώμη των πολλών ή να λαθεύεις πρόθυμα μαζί τους. Μα ίσα ίσα, αυτό είναι η τρέλα, μου λένε. Δεν λέω το αντίθετο. Μόνο κι εσείς πρέπει να παραδεχτείτε πως έτσι παίζεται η ανθρώπινη κομμωδία. Αυτό που μου μένει να πω αθάνατη θεή, να το πω, να σοπάσω. Και γιατί να το κρύψω αφού είναι πιο αληθινό και από την αλήθεια. Θα έπρεπε ίσως για μια τόσο σοβαρή υπόθεση να φέρουμε τις μουσες από τον ελικόνα που οι ποιητές τολμούν συχνά να τις φωνάζουν για ψηλοπράγματα. «Χαρίστε μου μια στιγμή, κόρες του Δία, όσο για να δείξω πως αυτή την ακριβή σοφία, το κάστρο λένε της ευτυχίας, κανένας δεν μπορεί να μπει αν δεν τον οδηγήσει η τρέλα». Είναι γεγονός, σύμφωνη, πως όλα τα πάθη προέρχονται από αυτή. Το σημάδι που ξεχωρίζει το σοφό από τον τρελό είναι πως τον έναν τον κυβερνά το λογικό και τον άλλο το πάθος. Γι' αυτό οι στοικοί κρατούν το σοφό μακριά από τα πάθη σαν αναρρώστιε. Τα πάθη, ωστόσο, κάνουν του πιλότου αυτού ίσα ίσα που βιάζονται να μπουν στο λιμάνι τη Και πάλι βρίσκονται στα μονοπάτια τη αρετής σαν σπιρούνια, σαν βουκέντρια για να σπρώχνουν στο καλό. Ο Σένεκα, στοικό στον κύβο, θα μπήξει τι φωνέ, αυτό που απαγορεύει ρητά στο σοφό κάθε πάθο. Α φωνάξει αυτό που αφήνει στο τέλος δεν είναι καν άνθρωπος. Είναι κάτι σαν καινούριο θεός, ένας δημιουργός που δεν υπάρχει πουθενά και ποτέ δεν θα υπάρξει. Να τα λέμε στα ράτα. Ο άνθρωπος που έφτιαξε είναι ένα μαρμάρινο άγαλμα, κουτό και ολότελα ξένο σε κάθε ανθρώπινο αίσθημα. Ε, α το χαίρονται λοιπόν το σοφό του, αφού του γουστάρει. Α τον αγαπάνε, δίχω να φοβούνται αντιζηλίε, και ας πά να ζήσουν μαζί τους στην πολιτεία του Πλάτωνα, στην περιοχή των ιδεών ή στους κήπους του Τάνταλου. Ποιο δεν θα τόσκαγε με φρίκι, σαν να βλέπε κανένα ή φάντασμα προς ένα τέτοιον άνθρωπο. Κουφό σε όλα τα καλέσματα της φύσης, ασυγκίνητο και στο παραμικρό πάθος. Έρωτας ή λύπηση, σαν να ήταν από πέτρα ή από μάρμαρο μάρπισας. Έναν άνθρωπο που δεν του ξεφεύγει τίποτα, που δεν λαθεύει ποτέ. Γιατί σαν άλλος λιγκαίας τα βλέπει όλα. Όλα τα ζυγιάζει με τα αλφάδι και δεν συγχωρεί κανένα λάθος. Που μόνο με τον εαυτό του ευχαριστιέται, μόνος πλούσιος, μόνος γερός, μόνος βασιλιάς, μόνος ελεύθερος, μόνος στον κόσμο. Έτσι, κατά τη γνώμη του βέβαια, δεν θέλει να έχει φίλο. Δεν είναι φίλος με κανένα διαολοστέλνει ακόμα και τους θεούς. Κατσαδιάζει όλες τις πράξεις των ανθρώπων και τις κοροϊδεύει για παλαβομάρες. Να τη ο Ιζώ, είναι ο σοφός. Και σας ρωτώ, αν ήταν να ψηφίσουν, ποια πολιτεία θα ήθελε έναν άρχοντα σαν αυτόν, ποιο στρατό θα ήθελε τέτοιον αρχηγό, όχι, ποια γυναίκα θα πεθυμούσε ή θα ανεχόταν τέτοιον άντρα. Ποιος αμφιτρίωνας τέτοιο καλεσμένο. Ποιος υπηρέτησε αφεντικό από τέτοια πάστα. Ποιος δεν θα προτιμούσε να πάρει στην τύχη μέσα από το σωρό των θεότρελων ένα σκέτο τρελό, ικανό να διατάζει τρελούς ή να υπακούει, να αρέσει στους ομοίους του, δηλαδή στους πιο πολλούς, να είναι καλός με τη γυναίκα του, χαριτωμένος με τους φίλους του, γερό ποτήρι ή καλή παρέα, έναν άνθρωπο επιτέλους που να μην είναι ξένο σε τίποτα το ανθρώπινο. Αλλά πάει η ώρα τώρα που βαριέμαι με αυτό το σοφό. Ας περάσουμε σε πιο ευχάριστα θέματα. Αν κάποιος μπορούσε από ψηλά να παρατηρήσει, όπως λένε οι ποιητές πως κάνει ο Δίας, πόσα δυνάξεις πουν πάνω στη ζωή των ανθρώπων, πόσο άθλια βρώμικη είναι η γέννηση και δύσκολη ανατροφή, τι κινδύνους έχει η παιδική ηλικία, τι μόχθους έχουν τα νιάτα, πόσο βαριά είναι τα γεράματα, και η άτεκτη μοίρα του θανάτου. Στρατός οι αρρώστια στην πολιορκούν, την απειλούν τα δυστυχήματα. Πλακώνουν άξαφνα οι ατυχίε, και όλη πέρα ω πέρα είναι φαρμάκι. Άσε πια το κακό που κάνει ο άνθρωπο τον άνθρωπο. Φτώχε, φυλακέ, βασανιστήρια, ατιμίε, ντροπέ, παγίδε, προδοσίε, βρυσιέ, δίκε, απάτε. Όχ! δεν μετριούνται οι κόκκι τη δεν χρειάζεται να σας πω τώρα ποια κρίματά τους ή ποια οργή Θεού καταδίκασαν τους ανθρώπους να γεννηθούν για τέτοια βάσανα. Έτσι και το καλοσκεφτή σου έρχεται μάτιν αλήθεια να πεις πως καλά έκαναν οι κόρες στη Μίλητο που αυτοκτονούσαν αράδα, όσο λυπηρό κι αν είναι αυτό. Ξέρετε όμως ποιοι πρώτα από όλου σκοτώθηκαν γιατί τους αηδίασε η ζωή. Όσοι είχαν φιλίες με τη Σοφία. Α μιλάμε για του Διογέννηδε, του Ξενοκράτε, του Κάτονε, του Κάσιου, του Βρούτου. Αλλά δέστε αυτόν, το Χίρονα, που διαλέγει το θάνατο τη στιγμή που μπορούσε να γίνει αθάνατο. Καταλαβαίνετε θαρό τι θα γινόταν αν λίγο παντού οι άνθρωποι βάνονταν να είναι σοφοί. Θα χρειαζόταν καινούριο πυλό και όλη η τέχνη κάποιου προμηθέα για να πλάσει άλλου. Ενώ εγώ, λίγη απάθεια από εδώ, λίγο ξένιασμα από εκεί, πότε να ξεχνούν τη δυστυχία, πότε να παντέχουν την ευτυχία, κάπου κάπου να γεύονται το μέλι της ειδονής, έτσι ξαλαφρώνουν τους ανθρώπους από τις μιζέριες τους και δεν θέλουν πια να αφήσουν τη ζωή, ακόμα κι αν η μοίρα έχει κλώσει όλο το νήμα τους και η ίδια η ζωή τους παρατάει. Όσο πιο λίγους λόγους έχουν να μένουν στη ζωή, τόσο πιο πολύ γαντζώνονται από δάφτη. Αχ, δεν τη βαριούνται καθόλου. Να, σε μένα πέφτει λόγο εδώ. Τους βλέπετε αυτούς τους γέρους που φτάσανε τα χρόνια του Νέστορα. Δεν μοιάζουν πια με άνθρωπο. Τσεβδί, ξεμοραμένοι, φαφούτιδες, ασπρομάλυδες, φαλακροί. Ή για να τους περιγράψω καλύτερα με τα λόγια του Αριστοφάνη, βρώμικοι, καμπουριασμένοι, σταφυδιασμένοι, χόφταλα, δίχως τρίχες οι δόντια και ανίκανοι. Τους βλέπετε πως χαίρονται τη ζωή, ακόμα και να κάνουν τα τζόβενα. Ποιος βάφει τα μαλλιά του, ποιος κρύβει την καράφλα του με κάποια περούκα, ποιος βάζει ψεύτικα δόντια παρμένα ίσως από κανένα γουρούνι. Αυτός ερωτεύεται του θα θανατά κάποια μεξοπαρθένα και τα τρελοκαμώματά του δεν τα φτάνει κανένα παλκάρι. Αυτός ο παλιόγερος, το χούφταλο, καλός για το νεκροταφείο, παντρεύεται ένα τρυφερό κοριτσόπουλο, δίχως πρίκα, που θα βολέψει και τους γείτονες, το πράγμα γίνεται συχνά και μα την πίστη μου το έχουν και για ονόρε. Αλλά να και το πιο νόστιμο. Προσέξατε κάτι γριές, παμπόγριες, ξεψυχισμένες που λες και βγήκαν από τον Άδη. Καλεάντες, η ζωή είναι ωραία. Αυτό μόνο έχουν στο στόμα τους. Ακόμη αργίζονται σαν σκύλες. Γαβριάζουν, όπως λένε οι Έλληνες, σαν σκρόφες για αρσενικό καταφέρνουμε λεφτά κανένα φαώνα, φιασιδώνονται διάκοπα, δεν παρατούν στιγμή τον καθρέφτη, αποτριχώνουν τα το αποκύλι τους, δείχνουν στήθια πλαδαρά και παραμένα, γαργαρεύουν με τρεμουλιάρικη φωνή έναν πόθο ξεθυμασμένο, πίνουν τον περίδρομο, μπλέκονται στο χορό με τα κοριτσόπουλα, γράφουν ραβασάκια. Όλος ο κόσμος τη κοροϊδεύει για αυτό που είναι, θεότρελες. Στο μεταξύ, όλε είναι ευχαριστημένε από τον εαυτό του. Κολυμπάνε σε χίλιε ειδονέ, κυλιούνται μέσα στο μέλι, ευτυχισμένε, χάρη σε μένα. Σε εκείνου που βρίσκουν γελίε αυτέ τι τρέλε, θα συμβούλευα να το καλοσκεφτούν. Τι είναι πιο καλά, να ζει με αυτές ζωή χαρισάμενη ή να γυρεύει όπω λένε φούρκα για να κρεμαστεί. Φυσικά, μπορεί ο όχλος να νομίζει πως τους αξίζει ρεζίλεμα, μα πολύ που τους κόφτει τους τρελάκεις μου. Δεν βλέπουν πως κάνουν κακό ή αν το βλέπουν, εύκολα το ξεχνούν. Να φας μια κεραμίδα στο κεφάλι. αυτό είναι πραγματικό κακό. Τα ρέστα, η ντροπή, το ρεζίλεμα, η καταφρόνια, οι βρισχές, βλάπτουν μόνο άμα τα νιώθεις. Αν δεν αισθάνεσαι τίποτα, δεν είναι κακά. Τι σημασία έχει αν ολόκληρος ο κόσμος σε σφυρίζει, αφού εσύ το έχεις για Ωστόσο, μόνο η τρέλα στο επιτρέπει αυτό. Θαρώ εδώ ακούω τους φιλοσόφους να διαμαρτύρονται. Εδώ είναι η ατυχία, λένε, να σ' αναγκάζει η τρέλα, να γελιέσαι, να λαθεύεις, να αγνοείς. Μα όχι, αυτό θα πει απλούστατα να είσαι άνθρωπος. Αφού σε αυτή την κατάσταση γεννήθηκες, σε αυτή μεγάλωσες. Σε αυτή μορφώθηκες. Γιατί τη λες ατυχία. Είναι η μοίρα ολονών. Δεν είναι καθόλου για λύπηση να μένεις στη θέση σου, εκτός πια και πέσουμε στον άνθρωπο που νομίζει πως είναι δυστυχισμένο γιατί δεν μπορεί να πετάει σαν τα πουλιά, να περπατάει στα τέσσερα όπως τα άλλα ζώα ή να είναι οπλισμένο με κέρατα σαν τους ταύρους. Εδώ που τα λέμε, θα έλεγες δυστυχισμένο ένα ωραίο άλογο. Επειδή δεν ξέρει γραμματική και δεν τρώει γαλέτα. Ή εκείνον το φουκαρά τον τάβρο επειδή δεν τα καταφέρνει με τη γυμναστική. Όσο δεν είναι δυστυχισμένο το άλογο γιατί δεν σκαμπάζει από γραμματική, άλλο τόσο και η τρέλα δεν κάνει τη δυστυχία των ανθρώπων, αφού είναι μέσα στα φυσικά του. Αφήγηση τζίνι γεννηματά.